δεν μπορεί κανείς να τους σταματήσει. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και αντιμετωπίζουν αυτά τα λεωφορεία είναι επειδή έχουν μέρες στον δρόμο οι άνθρωποι, έχουν μέρες να κάνουν μπάνιο. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν να πούμε ότι θα τους βάλουμε κάπου σε ένα χώρο που θα έχουν μόνο ζεστασιά, θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν και τον μπάνιο τους. Είναι μια χειροποδίδα, η υγειονομική χειροποδίδα κινούμενη. Από αυτούς που εξετάσαμε δεν υπήρξε κανένα περιστατικό το οποίο να έχει μεταδοτικό νόσημο, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα. Αλλά τα ξέρω, παράδειγμα, εξεταστήκαν περίπου στα 20 άτομα. Κυρίως τα συμπτώματα και από τα μικρά και από τους μεγάλους ήταν κρυολογήματα, κυρίως πνευμονίες. Τα μικρά, σε ορισμένα μικρά παρουσιάστηκαν παιδικές ασθένειες. Εντάξει, λογικό είναι όλα τα παιδάκια της κανόν. Δεν είχαν όμως κάτι το μεταδοτικό. Και θα σας κρύβω στην αρχή. Έπρεπε να τα δουν όλα αυτά, γιατί όταν έχεις μέσα σε ένα κλειστό 130 άτομα, μας είπαν και εδώ εμφανίστηκαν 153. Τόσα άτομα υπάρχει κίνδυνος, αν υπάρχει και από κάποιο μεταδοτικό νόσημα, εξάπλωσης της νόσου. Ευτυχώς που κανείς τους από αυτούς δεν είχαν διάφορα πράγματα, από βασανιστήρια πληγές, τα μωράκια επειδή είχαν αφηθούν τα μέρες και τα λοιπά εγκάβματα, και μεγάλο βαθμό εγκάβματο με μωράκια. Μιλάμε τώρα για μωρά από 40 ημερών, τα περισσότερα μέχρι 5 ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εξαρτηθεί αυτό το φαινόμενο, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, η αίσθησή μου είναι ότι θα δημιουργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρόταση παραμένει και προς τον Περιφερειάρχη να γίνει προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να παρακολουθεί σε περίπτωση που χρειαστούμε τη σχολεία στη φυλάκων, εκεί γνωρίζει τα πάντα μέσα, οπότε θα μπορούμε κάλλιστα να φιλοξενήσουμε σε ανθρώπινες συνθήκες ορισμένους από αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε, Δημάρχο. Μηθήσουν το αποθετής ερωτήσεις της Μεσάνα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν δεν έχω να προσθέσω κάτι όσον αφορά την φιλοξενία, την όποια θα χρειαστεί για τους πρόσφυγες. Και λόγω της χαιρετικής μου, αλλά και λόγω της ευαισθησίας που έχουμε σε τέτοια ζητήματα, θα θέσουμε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Εσείς θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό όμως που υπάρχει έξω, και πρέπει να το πούμε, είναι ότι πρέπει να γίνεται μια συζήτηση. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση, πληροφορούμαστε γεγονότα. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν συγκληθεί έξω από τα διοικητικά συμβούλια, έχουν γίνει ενημερώσεις των παρατάξεων και έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρόταση της σχολής είναι μια πρόταση που εκφράζει κάποιους που τη σκέφτεται. Ενδεχομένως να υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν συζητείται. Και το λέω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ανοίξει άλλα ζητήματα. Χωρίς να θέλουν να γίνουν μάντες κακών, αλλά επειδή αναφέρθηκε, δεν βλέπω και αυτή η ενημέρωση που έχουμε και σήμερα που είχαμε στην κέντρα του Μουσικού στο Εκκόνιο, δεν πρόκειται άμεσα να έχουμε κάποια λύση. Ίσα θα έχουμε μονιμοποίηση σε εισαγωγικά τέτοιων καταστάσεων σε όλους τους Δήμους, όντως δεν είναι στα σήμερα. Αυτό φαίνεται. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εγκατάσταση την οποία θα παρακολουθήσουμε. Αλλά ας κάτσουμε να γραφτούμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και κοινωνικές αγώνες. Υπάρχουν και άλλες δομές που ενδεχομένως δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Ενδεχομένως πρόβλημα εννοώντας στο λειτουργικό άρθρο. Μεθαύριο τεθεί ζήτημα και υπάρξει μια αναδιάρθρωση και λειτουργίες ξανά η σχολή. Μπορεί να τεθεί το ζήτημα ότι δεν μπορεί. Και δεν το λέω ως κάτι που είναι δεδομένο, αλλά αυτό νομίζω πρέπει να συζητηθεί. Γίνονται προτάσεις, έχουν προχωρήσει πολλά άλλα πράγματα και εμείς θα μαθαίνουμε από τα κανάλια. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο και πρέπει να έχει λάβει γνώση. Αυτό επισημαίνω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Έχω να πω στα πρώιμα της σχέσης μετά τίποτα άλλο. Και βεβαίως ό,τι ενέργειες γίνονται, συγχαρητήρια, εμείς θα τις επικροτούμε και δεν θα είμαστε αρνητικοί σε οτιδήποτε γίνεται. Και για την ταχύτητα και για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και συζήτηση όμως για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, δεν μιλάμε για μόνιμες εγκαταστάσεις. Για να μην παρουσιαστεί παράδειγμα απόψε όπως συνέβησαν εκείνα τα βράδια, 12 η ώρα το βράδυ,
Τι συζήτηση να κάνουμε, χωρίς να γνωρίζουμε, θα φύγουν το πρωί. Το πρώτο βράδυ μας είπαν ότι λόγω του ότι υπήρχε έντονο πρόβλημα με τα παιδάκια, όλοι τους εγώ πήγα και τα άλλα, υπήρχε πρόβλημα, τους βάλαμε για ώρες. Για την πρόταση, όχι, η πρόταση της σχολής ήταν, εάν μπορούσε να ανοίξει σχολή, επειδή ήταν στον κόμπο οι άνθρωποι που κοιμόταν μέσα στα λεωφορεία, εάν μπορούσε να ανοίξει σχολή για ώρες, να πάει να κάνει ένα πράγμα, δεν μιλάμε για μόνιμες. Δεν μας ζητήθηκε ακόμα να προτείνουμε μόνιμους χώρους, που όπως ξέρετε εμείς, μόνιμους χώρους σαν Δήμος δεν έχουμε. Γιατί αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν πάνε σαν γκρουπ, δηλαδή έχει γύρω στα 60 άτομα, τα μωράκια, 65 άτομα το κάθε χρόνο, δεν αποχωρίζονται, δεν θέλουν να φύγει ο ένας από να ξεχωρίσει τον άλλον. Έρχονται γκρουπ από ό,τι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Άρα και οι πολιτικοί της αυτής. Παρέλυσα να πω ότι από την Παρασκευή στείλαμε μια επιστολή, έστειλα εγώ προσωπικά μια επιστολή στους αναγνώριους υπουργούς, τους εξήγηλα αυτό το πράγμα. Ότι εμείς δεν έχουμε δομές, μας έρθει πρώτο καλεσμένο η Ευρώπη τα μεσάνυχτα και όλοι μας έχουν ευαισθησία και για τους συνάνθρωποι και ιδιαίτερα για τα παιδάκια. Τα πολλά τα παιδάκια. Και κάναμε το πάνω για να τα φιλοξενήσουμε. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα να τα ελάβει. Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα εγώ και το Υπουργείο, δεν υπάρχει ένα γενικότερο σχέδιο. Ενώ διαβλέπουν τον κίνδυνο ότι θα εγκλωβιστούν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες μέσα στη χώρα. Τι υπάρχει σχέδιο, τι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Όταν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το επίσημο κράτος, τότε θα γίνει και η Δημοτικά Συμβουλία, τα πάντα θα γίνουν. Θα συνεχίσετε. Θα τα προλάβω. Θα τα προλάβω. Κυρία Τάγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα πραγματικά σημαντικό ζήτημα που εξελίσσεται εδώ και ένα χρόνο περίπου στο μέγεθος που είναι. Και νομίζουμε ότι εδώ είναι υπεύθυνη και η κυβέρνηση για αυτό που γίνεται και οι φωνές που ακούγονται για τη διαχείριση του προβλήματος. Αλλά νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει έτσι να αναδειχθεί και δεν αναδεικνύεται από τους διάφορους που μιλάνε, όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβουλίο, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα επεμβάσεων. Και αυτές τις επεμβάσεις τις κάνουν συγκεκριμένοι. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία. Έτσι, δηλαδή, και αυτό που είδαμε και πάνω στο γυμναστήριο ήταν άνθρωποι που είχαν τραύματα από σφαίρες. Ήταν κομμένα πόδια από τις βόμβες και όλα αυτά. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί και έρχονται για να σωθούν. Παρασωπνίγονται, κουβαλούν μωρά παιδιά με χίλιους δύο κινδύνους. Και νομίζω δεν χρειάζεται να απολογούμαστε σε κανέναν, γιατί επιτελεί ο Δήμος το ανθρωπιστικό καθήκον που έχει να περιθάλψει πρόσφυγες. Είτε είναι Σύριοι, είτε είναι, γιατί αυτοί όλοι οι πρόσφυγες είναι. Στη χώρα τους γίνονται διάφορα. Ένα δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υπεύθυνη για να, που λέμε ότι πρέπει να λύσει το πρόβλημα, είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του προβλήματος. Και από το καλοκαίρι είχε επισημανθεί ότι η χώρα μας θα καταλήξει να είναι αποθήκη ψυχών, ακριβώς γιατί αυτοί τι θέλουν τώρα με τα διάφορα, γιατί τους καθυστερούν και δεν τους βάζουν μέσα. Γιατί θέλουν να πάρουν όσο εργατικό δυναμικό τους χρειάζονται φθηνό, να εκβιάζουν και τους εργαζόμενους στις χώρες τους, να κάνουν δηλαδή τις business τους και από την άλλη μεριά τους υπόλοιπους να τους αφήνουν στις χώρες όπως η Ελλάδα και να μετατρέψουν έτσι το πρόβλημα. Ένα δεύτερο, ένα κάτι άλλο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι αυτό που πρέπει έτσι και όλοι μαζί να αποκρούσουμε είναι το ρατσιστικό δηλητήριο και το φασιστικό δηλητήριο που τα βάζει με αυτούς τους ανθρώπους, τον Ελληναράδο, με αυτόν που νόμφουν, ας πούμε, γιατί είναι Έλληνας και κανένας άλλος δεν είναι. Γιατί δεν τα βάζουν με την αιτία που γεννά το πρόβλημα. Και δεν είναι οι πρόσφυγες στο πρόβλημα, το πρόβλημα είναι η πόλη που τους γεννούν. Εμείς λοιπόν λέμε, και αυτό και σαν συμβούλιο θα μπορούσαμε να το παλέψουμε, όπως δηλαδή υπάρχει ανυπακοή της Σέγγεν και του Δουβλίνου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυστρία, Ουγγαρία, το ίδιο πρέπει να πράξει και η Ελλάδα. Να τους δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα και με απευθείας πτήσεις να τους στέλνει στις χώρες του προορισμού. Αλλιώς δεν είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, καθήκον είναι όλοι εμείς καλούμε όλους τους ανθρώπους, όπως και έπραξαν οι ερευνητές, με
σε μεγάλο βαθμό να σταθούν αλληλέγγυοι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι εργαζόμενοι και εμείς δεν ξεχωρίζουμε, γιατί ακούγονται και φωνές ότι να υπάρχουν τόσοι άνεργοι στα Βρεβενά, τόσοι άνθρωποι που κοιμάνε και εμείς δίνουμε τρόφιμα στους πρόσφυγες. Νομίζω η αλληλεγγύη πρέπει να πηγαίνει προς πάση κατεύθυνση και στους Έλληνες και στους ξένους εργαζόμενους. Και αυτό και να πιέζουν την κυβέρνηση να τα κονδύλια που πηγαίνουν σε ΜΚΟ και σε διάφορους οργανώσεις και σε διάφορους φιλάνθρωπους που είναι εκεί στην Ιδωμένη, στην Μυκηλίνη και αλλού, εκατομμύρια ευρώ, να δοθούν πραγματικά για τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και όχι να κατασπαταλούνται. Ευχαριστούμε, κύριε Αλάκα. Κύριε Κουψίδη, έχετε ρωτήσει. Μία ερώτηση εδώ θα ασχοληθώ. Όχι ερώτηση, θέλω μία ενημέρωση. Και θέλω εγγράφω για το επόμενο σχολείο τις επόμενες μέρες. Θέλω τους προμηθευτές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τι έχουν πάρει από 1η-9η του 2014 μέχρι σήμερα και τι έχουν πληρωθεί. Σε χαρτικά να δώσουν οτιδήποτε άλλο. Αυτό το ακούω ως παράπονο από επαγγελματίες. Πρώτη ενάρτη του 2014 μέχρι σήμερα. Κατανοητό. Και πώς πληρώνουμε τους σχολικές εκπαιδευτικές. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και ένα θέμα που αφορά τα σφαγεία, δεν ήθελα να έρθει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει λάβει μία απόφαση το νομικό πρόσωπο, έχει μεταβιβάσει τη λειτουργία των σφαγείων στην Ένωση, χωρίς να έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα όταν ο Δήμος Βερβενών έχει ουσιαστικά το 100%, το 99% τύχης. Δεν μπορεί να λέμε ότι επειδή δεν είναι αμοιβώς δημοτική επιχείρηση, δεν πρέπει να έχει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούγονται και λέγονται διάφορα. Σε κάποιους μας έχουν καταλογίσει θέματα και δεν λύνονται. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση. Δεν είναι βέβαια του παρόντος. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα που τρέχουν. Και να επαναλάβω και στο προηγούμενο ότι εμείς είμαστε αρρωγοί όπου χρειάζεται. Δεν είμαστε ιδανικοί προβλήματα, αλλά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά και το νόμο μου πάσε ειλικρίνεια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σχετικά με την τεχνική υπηρεσία και τις επισκέψεις που κάνουν αντιδήματοι σε διάφορα τοπικά διαμερίσματα, να ενημερώνεται η τοπική πρόεδρε. Εκφράστηκα να πέρασω στον πρόεδρο. Πάει κάποια τεχνική υπηρεσία να δει κάτι, μια μελέτη, οτιδήποτε άλλο, και δεν ενημερώνεται η τοπική πρόεδρε. Τώρα και λέμε, ναι, να την πρόεδρε το πρόεδρε. Κύριε Αντέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρία θέματα, θα είμαι πολύ γρήγορος. Το πρώτο είναι, στον πόλο Βρεβενών έγινε μια επιχείρηση από έναν συνάνθρωπό μας, μεγάλη επιχείρηση, με κοτόπουλο. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει. Παίρνει κοτόπουλα μια ημέρα και στις 45 μέρες πρέπει να παραδώσει τα κοτόπουλα στα Γιάννηνα. Προχθές ήρθε φορτηγό από τα Γιάννηνα και έδωσε 11.000 κοτόπουλα. Ο άνθρωπος δεν θέλει πολλά πράγματα, θέλει τον υπάρχον δρόμο να του συντηρήσουν. Βάλτωσαν τα φορτικά όλα. Όχι άσφαλτο. Αλήθεια με είπε να τελειώσει. Άμα είναι άσφαλτο, δεν του είδαμε. Σα παρακαλώ. Να τελειώσει. Σα παρακαλώ. Εδώ. Εμένα μένει για κανένα. Να τελειώσω. Το πρώτο είναι αυτό. Έτσι. Το δεύτερο είναι πάλι τα νεκροταφεία τη Ενδραγιά. Πάλι επανέρχομαι στο θέμα. Και το τρίτο είναι λίγο να συντηρηθούν οι αγροτικοί δρόμοι σε όλα τα χωριά. Άμα έχουν μπει στου πέτρου εδώ, ρωτήστε ένα εάν οι αγροτικοί δρόμοι είναι σωστοί. Εγώ γύρισα 4 χωριά τη σήμερα. Λίγο να συντηρηθούν. Γίνονται όλε οι αγροτικέ εργασίε τώρα. Κλαδέματα, ραντίσματα. Ρωτήστε του πέτρου όλου. Αυτά ήθελα να πω λίγο. Όσον αφορά τον αγροτικό δρόμο, έχω μία άποψη γιατί προχθές σκεφτήκαμε με τον Πρόεδρο και εδώ ο κ. Κατσαντώνης επί τόπου.
Είναι συντριμμένος ο δρόμος, τέτοια δύο φορτηγά σε ορισμένες τροφές. Το να πες άσφαλτος όμως σε αγροτικό δρόμο καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μακάρι. Μόνο τη μονάδα. Συντριπτεί μόνο τη μονάδα. Και τεχνικά έγιναν εκεί πέρα, στον δρόμο, έγιναν. Έκανα δύο σημεία όταν είναι καθήμενα φορτηγά, επειδή έχει μεγάλη κλίση ο δρόμος, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πρόβλημα. Πήγαμε επί τόπου παρουσία του Πρόεδρου και τον κύριο Τριγόνη, δεν υπάρχει και ο αντιδήμαρχος κύριο Τριγόνη. Πήγαμε επί τόπου και τώρα, ο ίδιος, την προηγούμενη εβδομάδα. Όσον αφορά του αγροτικού δρόμου, ήδη θα βγάλουμε ορολαφίες και τα δικά μας τα μηχανήματα είναι σε πορεία τώρα. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σαν δέντζα από την Τινιά, δεν κάνω λάθος σήμερα. Το χινιά, το λιγότερο κλπ. Βγήκαν δηλαδή τα μηχανήματα και περνούν. Με τα λοιπόν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Όσον αφορά τα σφαγεία, μια κουβέντα θα πω μόνο ότι θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι οι επωνομαζόμενοι ανθρώποι, και θα σταματήσω, δεν θα πω πολλά, μια εταιρεία υπερχρεωμένη, τελευταία μου κατασχέθηκαν λεφτά προσωπικά από προσωπικούς λογαριασμούς, λόγω του ότι μου φυλάξεις, αν θυμάμαι καλά, από ΣΥΚΑ, εφορία κτλ. Από παλιά ήταν να πάω. Είναι 170.000. Μια επιχείρηση η οποία δεν ξέρω τι θέλει. Πολύ πιθανό κατασχέθηκαν και πάνω σε αυτά από προηγούμενους. Σε ερώτημα που έκανα προς το ΙΚΑ στα κεντρικά, για ποιο λόγο μου κρατήθηκαν λεφτά τη στιγμή που εγώ δεν χρωστώ ούτε ένα ευρώ σε κανέναν εργαζόμενο τη ΙΚΙΑ, καθώς ανέλαβα αυτή την επιχείρηση στην Ανδρή, ξέρετε τι μου απάντησαν. Διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, ό,τι προϋπήρξε, βρήκα 800.000 και παραλαμβάνω γιατί έφερα αναλυτικά στοιχεία από αυτή την επιχείρηση από τη μέρα που ανέλαβα την επιχείρηση Αθήνα. Μέχρι και προχθές που δόθηκα μια απόφαση του ΔΣ, γιατί είναι αναπτυξιακή αυτή η εταιρεία, στη θητεία μου δεν χρωστώ ούτε ένα ευρώ. Είτε λέγεται εργαζόμενος, είτε όπως αλλιώς. Ήδη κλείνει και το πιο πιθανό η επιχείρηση θα πάει σε καθάριση. Διαφορετικά, ο υποφαινόμενος, χωρίς να φταίει σε τίποτα, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά, δεν μπορεί να βγάζει 100.000 μέσω όρο από την επιχείρηση, να παίρνει 100.000 και να πληρώνει 250.000 μισθούς 220. Δεν μπορεί να παίρνει λεφτά από μελέτες 180.000, να μην πληρώνονται οι μελετητές, είτε λέγεται ανάπλαση πλατείας, είτε λέγεται διάφορες αναπλάσεις Αγίου Κοσμά κτλ. Να πληρώνονται οι μισθοί και οι μελετητές ανακλήρωτοι και να σου κάνουν αγωγές. Πληροφορήθηκε από την κόρη μου, η οποία είχε ένα βιβλιάριο και μου λέει: πήρες τα λεφτά. Λέω: ρε παιδί μου, ποια λεφτά θα πάρω. Και μετά ψάχνοντας, κατάλαβα ότι μου είχαν καταστρέψει τα λεφτά. Χωρίς να φταίω σε κάτι. Εάν έφταιγα, μακάρι να έφταιγα, δηλαδή θα πληρώσω την τσέπη μου, δεν λέω. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνω εγώ τα παλιά. Και τα σφαγεία πήγαμε να τα σώσουμε. Θα μιλήσουμε αναλυτικά. Γιατί τα σφαγεία θα έρθει ασφαλώς και να στο συγκούρι και αναλυτικά κιόλα. Γιατί υπάρχουν και καταλογισμοί, σας το λέω από τώρα. Γιατί αν είναι αυτά τα λεφτά, τα 800.000 και τα 150.000 ή κατηφορία, δεν είμαι διατεθειμένος εγώ να ψάχνω κάθε μέρα για να βρω να πληρώσω. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθειμένος. Ασφαλώς. Γιατί φαίνονται τους ισολογισμούς που κάνατε και τους απολογισμούς από το 10 και μετά φαίνονται πεντακάθαρα τι έγινα. Φαίνονται πεντακάθαρα. Και επειδή προκαλείτε να πείτε δημόσια αυτή τη στιγμή τα 180.000 περίπου αν θυμάμαι καλά, 160 κλπ. Πού ήταν για τους μελετητές, πού πήγαν. Και τι γίνεται με τους μελετητές τώρα. Θα τα πληρώσουμε εμείς. Πώς είναι δυνατόν αφού είχατε τα τελευταία χρόνια βλέπατε ότι ο τζίρος των σφαγείων 10, 11, 12, το βλέπα και εγώ, το βλέπατε και εσείς, ήταν από 95 μέχρι 110.000 το χρόνο. Αυτός ήταν ο τζίρος, τα επίσημα στοιχεία του ταμείου. Από το 10, το 11, το 12, το 13 και εκεί κυμαίνονται και αυτή τη στιγμή. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε μισθούς 200.000, μια επιχείρηση η οποία βγάζει 100.000 ή 100.000 και πληρώνει στους 200.000, πού θα πάει. Δεν το γνωρίζετε ότι αυτή η επιχείρηση
επειδή είχε επί συνεχή έτη, πάνω από δύο έτη, ήταν ζημιογόνα, έπρεπε βάσει της κίνησης ολοκλησίας να πάει σε λύση, να κλείσει. Αν τα πούμε αναλυτικά όμως, με αναλυτικότατα. Θεωρώ ότι δεν του πάρω λόγος θέση. Θα πεις σε δημοτική σου. Μια κουβέντα. Να μπει θέμα στο επόμενο συμβούλιο. Αυτό ζήτησε. Θα ήθελα να πούμε στο δημοσίευμα, ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Σαν δημοτικός σίγουρος οφείλεις να τον γνωρίσεις. Εάν δεν τον έχεις, να αρχίσεις να τον πάρεις, έτσι να τηρηθεί. Κατανοητό. Κύριε Αντέγκα. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να καταθέσουμε ένα ψήφισμα σε σχέση με την τροπολογία που ψήφισε στην Βουλή πριν λίγο καιρό, που μεταφέρει στους Δήμους και στις περιφέρειες την δυνατότητα να χρηματοδοτούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, που με αυτόν τον τρόπο στην ουσία μεταγγείλει έτσι ένα μέρος της ευθύνης τους στους Δήμους που ήδη είναι υπό χρηματοδοτούμενοι. Υπάρχει και το προηγούμενο του νοσοκομείου Σαντορίνης που το χρησιμοποιούν πλέον σαν τα έξιμα, θα λειτουργεί έτσι. Και θα θέλαμε το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει ένα ψήφισμα που δεν αποτελεί την τροπολογία, γιατί και η ΚΕΔΕ και άλλα δημοτικά συμβούλια έχουν πάρει αυτή την απόφαση και να την δημοσιεύσουμε έτσι, και δεν είναι και ο ρόλος του και από τον Καλλικράκη και τον Ομοτικό, δεν είναι ο ρόλος του Δήμου να χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία και την λειτουργία του, μια και είναι αποκλειστικά ευθύνη, θα έπρεπε μάλλον να είναι αποκλειστικά ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και του ίδιου του κράτους. Δεν κάνετε τη διάλογηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω τον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Μπορέμα, σχετικά με τους ισορροπικούς δρόμους. Θέλω να μας βρει έστω έναν πρόεδρο ή έναν πολίτη ο οποίος ήρθε στο γραφείο μας, ήρθε συνηθισμένο και δεν εξυπηρετήθηκε. Θέλω έναν μόνο από τον τύπο Ρεβενών. Όχι μόνο έχουν εξυπηρετηθεί όλοι και εξυπηρετούνται επί της αθλητικής βάσεως, αλλά και αυτοπροσώπως μεταβαίνουν εκεί στον τόπο, στον χώρο όπου υπάρχει το πρόβλημα και τακτοποιούν τα πάντα σε χρόνο μηδέν. Θέλω ένα, θα μου θέλεσαι. Ένα. Εγώ, σωστό είναι να μην γίνεται διάλογος. Έτσι, να μην το... Σε παρακαλώ, κύριε Μπουρέλα. Νομίζω ότι έχεις βάλει το θέμα, της ακούστηκε. Ο πρόεδρος του ελεύθερου. Ναι, πες. Ο πρόεδρος του ελεύθερου και Δύο παρακρίσεις θα ήθελα να κάνω. Όσον αφορά το πρώτο θέμα που αναφέρθηκε ο φίλος Δήμαρχος, μπορώ να πω ότι η παρέμβαση και η επέμβαση του Δημοτικής Αρχής ήταν άμεση και στις δύο περιπτώσεις, στα συγχαρητήριά μου. Αλλά έχω μια αίσθηση όσον αφορά την δεύτερη τη σκέψη, δεκόμενη μετακίνηση έφυγε προσωρινή προσφύγων στη σχολή. Έστω και ελάχιστο. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι δίπλα είναι νοσοκομείο και στρατόπεδο. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μέσα στη σχολή υπάρχουν οχήματα, υπάρχει το πρατήριο δεσίνης, το δεσνάδιο της αστυνομίας, υπάρχουν περιουσιαστικά στοιχεία, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ενδεχομένως κάποιοι αγανακτισμένοι δικαίως αδίκως, μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις.
Το γεγονό ότι δίπλα είναι νοσοκομείο. Αν κάποιο αισθάνεται ότι είναι άρρωστο και δίπλα είναι νοσοκομείο, να είστε σίγουροι ότι θα γίνεται χαμό στο νοσοκομείο. Το στρατόπεδο. Ό,τι συνεπάγει, και δεν λέω παρά που δεν θες, νομίζω ότι εκεί πρέπει και την τιμή του ηθικού του μέρου, ότι πρέπει τώρα και ο συνάδελφο και τη δήμαρχο του Τριγόνη και εγώ κάναμε αγώνε όσον αφορά για τη σχολή, για την απάκτηση, τώρα τελευταία για την μεταστέγαση τη συνολική διεύθυνση. Κάτι τέτοιο εγκλωβίζει, δεσμεύει και δημιουργεί ενδεχομένω άλλε επικίνδυνε καταστάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο. Και προχωράμε στα θέματα ημερήσια διάταξη. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα, επειδή βλέπω την ώρα που θα δει, περισσότερο τουλάχιστον εδώ. Έκριση για το τοπικό σχέδιο διαχείριση αποβολή των Δήμων Γρεβένων, κύριε Τριγόνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλου του Πρόεδρου. Όπως έχετε την εισήγηση μπροστά σας, η σύνταξη του τοπικού δημοτικού σχεδίου διαχείρισης απορρομάτων αποτελεί υποχρέωση για όλους τους Δήμους της χώρας με βάση το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων που πρόσφατα εκπονήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, εγκρίθηκε με τη σχετική οικία και τέθηκε σε ισχύ με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 49 του 2015. Επίσης, η ολοκλήρωση του αποτελεί προϋπόθεση για την τελική σύνταξη και υποβολή αρμοδίου στον αναθεωρημένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων από τη διάκριση. Πρέπει να διευθυνιστεί ότι η έκκληση του αναθεωρημένου περιφερειακού σχεδίου αποτελεί ερεσιμότητα για τη χρηματοδότηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Υπάρχει παρακάτω κείμενο με νομοθεσία και οι στόχοι και στο εισαγωγικό του τοπικού σχεδίου. Που συντάχθηκε από το διάγραμμα χωρίς κόστος για το Δήμο σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και πίσω ακολουθούν οι πίνακες με τις δράσεις. Εγώ θα μου επιτρέψετε λίγο αναλυτικότερα να κάνω μια αναφορά στο τοπικό σχέδιο. Τις σελίδες 8 έως 11 αναφέρουν το νομικό πλαίσιο και οι διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αποκομιδής απορριμμάτων, την ανακύκλωση και τα συστήματα αναλυτικής διαχείρισης αποβλήτων. Τους φορείς διαχείρισης θεριών αποβλήτων και τέλος της αρμοδιότητας των Δήμων πάνω στον τομέα αυτό. Στις σελίδες 12 έως 38 αναφέρονται η περιγραφή της εξιστάμενης κατάστασης του Δήμου με το προφίλ του Δήμου Γρεβενών, πληθυσμιακά στοιχεία, παραγωγικές δραστηριότητες, έδρα, φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικό περιβάλλον, διοικητική οικονομική υποδομή, η εσωτερική ανάλυση του Δήμου και των υπηρεσιών του, η οικονομική ανάλυση του Δήμου με τα απολογιστικά στοιχεία γενικών εσόδων-εξόδων, καθώς και των εσόδων-εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροπολισμού. Καθώς και αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων, των τμήματων, του ανθρώπινου δυναμικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών της διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στο επιστάμενο σύστημα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, όπου αναλύονται ο τρόπος της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής μεταφοράς σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων, τα προγράμματα διαλογής στην πηγή για τα ανακυκλώσιμα, η διαχείριση των αγκώδων, η διαχείριση των αποβλήτων πρασίνου κήπων πάρκου. Τα προγράμματα διαλογής στην πηγή για τα βιοπόβλητα των αστικών σύμμικων απορριμμάτων και οικιακής φωκοστοποίησης. Η χωριστή συλλογή των ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων, μπαταρίες, οικιακού τύπου, ηλεκτρικές συσκευές, λαπτήρες, λιγμένα οικιακά φάρμακα, επικίνδυνα κόμματα υγειονομικής περίθαλψης, οικιακής προέλευσης, συλλογή ζωικών προϊόντων, καταστημάτων ελληνικής εμπορίας. Η διαχείριση των αποβλήτων γενώσεις συσκευασιών αποκλειστικών, διαχείριση αξιοποίησης κλιματολάσπησης σε καταστάσεις που εξεργασία κλιμάτων. Η διαχείριση αδρανών αποβλήτων από τις καφές και κατεδαφίσεις. Η μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων. Η επεξεργασία αξιοποίησης στην δική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των στερεών αποβλήτων τόσο στο Δήμο Γρεβενών όσο και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι στο Δήμο μας μέτρος αναφοράς του 2011 που υπάρχει στο σχέδιο, παρατηρούμε μείωση των αστικών στερεών αποβλήτων κατά χείριση 504 τόνους σε ποσοστό 14,5% περίπου, γεγονός που κατά πολύ οφείλεται στη συμπληρώμενη οικονομική κρίση, αλλά παράλληλα και το 2011. Παράλληλα, έχουμε αύξηση των ανακυκλώσεων κατά 146 τόνους σε ποσοστό δηλαδή 43,8% με μεσοσταθμική αύξηση περίπου 10% ετησίως, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται την ανακύκλωση έχουμε 10% αύξηση κάθε χρόνο στο ανακυκλώσιμο, το οποίο είναι ενθαρρυντικό πλην όμως απέχει σημαντικά από τους τεθέντες στόχους αφού αποτελούν τα ανακυκλώσιμα που συμπέμπονται το 5,43% των απορριμμάτων και η διαδικασία πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιτραπεί μοιράτως μεθόδες
οι οποίοι προβλέπονται στο 20η σχέδιο. Επίσης, αναφέρονται σημεία ιδιαίτερων ενδεχόμενων παραγωγής τυριών αποβλήτων, στρατόπεδων νοσοκομείων, φυλακές, καταστήματα, πάρκα και διάφορα άλλα. Στη σελίδα 39 γίνεται αναφορά στα προβλήματα εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των τυριών αποβλήτων. Στη σελίδα 40-54 αναφέρονται οι προβλέψεις παραγωγής τυριών αποβλήτων και ειδικότερα η εξέλιξη της παραγωγής των τυριών αποβλήτων σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιεί διάλειμμα τα αναφερόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Αποβλήτων. Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της περιφέρειας, η εκτίμηση της εξέλιξης των αποβλήτων σε βάση πενταετίας. Ο προσδιορισμός των στόχων ανακύκλωσης που είναι ανάκτηση με διαδρομή στην πηγή είναι το 60% του συνολικού βάρους των ανακυκλώσεων υλικών, δηλαδή 2.280 τόνοι, το 40% του συνολικού βάρους των βιοαπόμητων ή 1.785 τόνοι το 2020. Ο σχεδιασμός των συστημάτων διαλογής στην πηγή με τις ανάγκες για κάρους προσωρινής αποθήκευσης όπου εκτιμάται ότι ο Δήμος Βερινών για να καλύψει τις ανάγκες του 2020 θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει 276 κάρους, αν θέλετε τώρα μην τα ένα να τα αναφέρω αυτά, για τους... Μπορούμε να συνεχίσω, εντάξει, έχω μια σύγχυση εδώ. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Γενικά, η φιλοσοφία του σχεδίου είναι η εναρμόνιση στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, η ανάπτυξη χωριστής συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων με τη μέθοδο της διαλογής στην πηγή και παράλληλα η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα δοθούν από το νέο ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, ως προγράμματα διαχείρισης ακτών. Η κύρια μέθοδος που εισάγεται τώρα είναι ο διαχωρισμός των βιοαποβλήτων, τα οποία έχουν και το μεγαλύτερο βάρος, αποτελούν γύρω στο 45% των συνολικών αναπληρωμάτων που συλλέγουν, η ελαιοστοποίηση επαγγελματιών και κοινωνικών ομάδων, ώστε με τελικό σκοπό να έχουμε τη μείωση των αναπληρωμάτων προς ταφή, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη μείωση του κόστος διαχείρισης, που σήμερα ανέρχεται στα 37 ευρώ ανά τόνο για τη μεταφορά των αναπληρωμάτων στη υγειονομική ταφή. Και αυτό στο μέλλον, εφόσον εφαρμοστεί το τέλος της υγειονομικής ταφής, το οποίο έχει ανασταλεί, θα πάει στα 66 ευρώ ανά τόνο, ενώ με την επεξεργασία που θα γίνεται βάσει του νέου σχεδίου και της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που κατασκευάζεται, το κόστος θα είναι λιγότερο μέχρι το 2020. Υπάρχουν πάρα πολλά που αναφέρουν μέσα στο σχέδιο. Αν κάποιος έχει κάποιες ερωτήσεις, είναι στη διάθεσή σας. Είναι μαζί μας ο κ. Νεουρόπουλος από το διάδειγμα και ο Διευθυντής του Προϊστάμενης Υπηρεσίας Καθαριότητας για να σας εξηγήσουμε αν χρειάζεται κάτι για το σχέδιο. Θα ακολουθήσουμε ερωτήσεις στη συνέχεια των απαντήσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα τοποθετηθώ. Απλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή το πρώτο διάστημα είχαμε κάποια ζητήματα. Όσον αφορά τη διάδειγμα και τη λειτουργία της, έχουμε κάποιο παράδειγμα προς τη λειτουργία, προς το σχέδιο που συνέταξε ουσιαστικά τα στοιχεία και την καθοδήγηση, την έχει διάδειγμα και αυτή γνωρίζει. Διαπιστώσατε στην πορεία ότι είναι εταιρεία που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή που δεν λειτουργεί σωστά ή που έχει προβλήματα. Στην ερώτηση. Ναι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια διαπίστωση ότι η εταιρεία δεν λειτουργεί σωστά. Είσαι ένα μεγαλείο όπου έχουμε πάει σε όλα τα συνέδρια και σε όλες τις ημερίδες είναι πρωτοπόρος πραγματικά. Τώρα αυτό που αναφέρεστε ότι υπήρχαν κάποια παράπονα στην αρχή δεν αφορούσε το σχέδιο της λειτουργίας της διάδειγμα. Από μένα η ενστάση μου είναι όσο αφορά την νομοθεσία που υπάρχει για τους εργαζόμενους και τις προσλήψεις. Καμία άλλη ενστάση δεν υπάρχει στον τρόπο της λειτουργίας της διαδημοτικής επιχείρησης. Ως στην πορεία που και στον χρόνο που ασχολούμαι το δικαίωμα. Άλλε ερωτήσει, κυρία Δέκα. Κάποιες ερωτήσεις. Ένα είναι ότι ακολουθήθηκε ο οδηγός αυτός και το διάστημα, μάλλον όπως καθορίζει όλα τα σχέδια σε όλους τους Δήμους αυτό το διάστημα, μάλλον. Ένα δεύτερο, αναφέρονται τα πράσινα σημεία μέσα στο σχέδιο. Αν έχουν, δεν φαίνονται. Αν υπάρχει πρόβλεψη, το πού θα καθοριστούν αυτά τα πράσινα σημεία. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, στο σχέδιο προβλέπεται μόνο η πρόσληψη ενός οδηγού όσον αφορά το προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, όταν ξέρουμε ήδη ότι η υπηρεσία είναι
αποψηλωμένοι και κάποιοι εργαζόμενοι στην πορεία σίγουρα θα μπουν και στην σύνταξη και με την ίδια, αφού υπάρχει από την πολιτεία, η απαγόρευση μόνο προσέξεων μόνο προσωπικού και μπορούμε να παίρνουμε μόνο δίμηνα τα 8 μήνα λίγο πολύ μου φαίνεται πάνω προς κατάρρευση. Αυτά. Όσον αφορά τα πράσινα σημεία, στο σχέδιο προβλέπει δημιουργία δύο πράσινων σημείων, ένα στην πόλη των Ρεβενών και ένα στο σταθμό μεταφόρτισης που υπάρχει προς τον πόρο. Στο επόμενο διάστημα θα κάνουμε μια παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης πώς θα κατασκευαστεί το πράσινο σημείο και ποιες είναι οι δυνατότητες του, το οποίο προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρω δυνατικά ότι μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν λίγο να αφήνουν διάφορα αντικείμενα είτε για επαναχρησιμοποίηση και αυτά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε ποιο σημείο θα γίνει, δεν έχει επιληθεί το σημείο, θα γίνει διαγώνιση, θα το συζητήσουμε και με την καλύτερη γνώμη θα αποφασίσουμε. Όσον αφορά τις προσλήψεις του προσωπικού, αναφέρουμε μέσα υπάρχουν σύμφωνα με το σχέδιο και τη μελέτη που έγινε με τις βάρκες υποκομιδήσεις που χρειάζονται. Δεν προστίθεται επιπλέον βάρκες, όμως έχω προσθέσει ρητά ότι το προσωπικό αυτό δεν υπαρκεί για τις υπόλοιπες. Μπορεί να υπαρκεί το σημερινό προσωπικό, δεν υπαρκεί για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που χρειάζονται, όπως είναι ο διακαθαρισμός και οι λοιπές εργασίες και χρειάζεται ενίσχυση. Βέβαια, αυτό δεν αφορά, δεν είναι θέμα του σχεδίου αν θα γίνει προσλήψη, αφορά το Δήμο. Εάν υπάρξει αναστολή και αν έχουμε χρήματα να μπορούμε να προσλάβουμε τους εργαζομένους αφού είναι από ανταποκριτικές εισφορές. Και ένα ακόμα πιο πριν, κύριε Τέλη. Για το δικό μου τέτοιο. Ναι, αυτό και μία πρόσθετη ερώτηση για να μπορώ και πρώτα. Μπορείτε. Και κάτι άλλο. Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες μπαταρίες, ήδη αυτά τα έχουν αναλάβει εταιρείες από ό,τι ξέρω και τα πράγματα. Οι ίδιες εταιρείες δηλαδή δημιουργούν φόρ και οι ίδιοι κάνουν και την ανακύκλωση. Αν ο Δήμος από αυτό θα έχει ενόχους, γιατί δηλαδή, έχουμε την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού κτλ. Το όφελος του Δημοτικού αυτό που επιστρέφει είναι κάτι. Δεν επιστρέφει κάτι από το δημοτικό του Δημοτικού. Πληρώνουν γι' αυτό και δεν παίρνει κάτι πίσω. Έτσι πέρα από τους κράτους που είναι υποχρεωμένοι διάτοιμα να βάλουν. Για την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, δηλαδή τα τέσσερα ρεύματα που έχουμε τώρα, είχαμε πέρυσι μια επιστροφή όχι κάπων, είχαμε γύρω στις 20.000 ευρώ, τα οποία συμψηφίστηκαν μάλλον με παλιότερη απόφαση της ΔΕΑΔΜΑ, συμψηφίστηκαν με τις οφειλές του Δήμου προς τη ΔΕΑΔΜΑ. Εδώ να ξέρουν και οι πρόεδροι και όσοι παρακολουθούν ότι η αξία ιδιαίτερη έχει το χαρτί, είναι γύρω στα 60 ευρώ το τόνο. Το γυαλί και το πλαστικό δεν έχει σχεδόν καθόλου εμπορική αξία. Και το αλουμίνιο μαζεύουμε πάρα πολύ λίγες ποσότητες. Έγινε μια προσπάθεια φέτος να επεκταθούμε λίγο και στους προέδρους με τα χωριά του καλοκαίρι που γίνουν τα πανηγύρια να γίνει μια εξαγωγή διαλογή. Αυξηθήκαν σε κάποιο βαθμό ποσότητες από εκεί, αλλά θέλει περαιτέρω ενίσχυση. Για τη συλλογή των λαμπτήρων ή των άλλων των ειδικών υλικών, πράγματι υπάρχουν συνέδεσμοι που τα μαζεύουν. Για αυτά δεν έχουμε κάποια αποδοτικότητα. Αυτό πρέπει να δούμε το κόστος και αν μπορεί ο Δήμος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να έχουμε εισπράξει από αυτά τα υλικά. Ερώτηση. Είδατε ένα αίτημα και πριν αρκετών τοπικών προέδρων, ειδικά του καλοκαίρινου του μήνε σε μεγάλα τοπικά διαμερίσματα, να βάζουν και εκεί κάτω στου δραματικού συμβολικού. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το επιτύχουμε στη συνεργασία με την κυρία. Και ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί κάποια και εμεί μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση περισσότερο νέων παιδιών και των μεγαλύτερων όσον αφορά το δραματικό συμβολικό, τον τρόπο διαλογή κτλ. Νομίζω ότι χρειάζεται μια περισσότερη ενημέρωση. Και νομίζω μέσα από την ενημέρωση θα υπάρχει και ενισχυτοποίηση και σίγουρα θα έχουμε και μια περισσότερη διαδικασία. Ευχαριστούμε. Κάποιος από τους προέδρους, ο οποίος θέλει να ρωτήσει, να ρωτήσει. Κύριε Μουσίδα, να ρωτήσει. Ευχαριστώ. Να πω καταρχήν ότι για τα πράσινα σημεία θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν δύο μέσα στην πόλη. Ένα στην ανατολική και ένα στην δυτική πλευρά. Ένα στην έξοδο προς τα βουνά και ένα στην έξοδο προς τα διαδικτυότητα. Γιατί είναι και σημεία που θα
δείξουν να ταιριάζουν με τον αστικό ιστό ενό στο σταθμό μεταπόρτωση. Όχι, αφορά και το ιστό, αφορά τα πράσινα και. Αναφέρομαι σε αυτό που είπα την πρίτα. Δεν είναι αυτή η παρατήρηση. Στη συνέχεια τη ερώτηση που έκανα, θα ήθελα να πω ότι όταν τοποθετούμαστε γενικότερα για ένα ζήτημα, καλό είναι να το γνωρίζουμε τότε και μετά να κάνουμε κρίση. Διότι διάτομα την έχουν γνωρίσει από πολύ κοντά τη λειτουργία τη και δεν είναι τυχαίο ότι είναι πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Είναι πρότυπο λειτουργία στον τομέα αυτών τη διαχείριση των ανθρωπάτων γενικότερα. Και σαν την δική Μακεδονία είμαστε πιο μπροστά από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια τη χώρα. Κάτι λέει. Συνεπώς, όταν ερχόμαστε και κάνουμε κρίσεις και λέμε δεν λειτουργεί σωστά, δεν κάνει οικονομικά και παντού, θα πρέπει πρώτα να ενημερωνόμαστε. Γι' αυτό την έκανα την ερώτηση. Βεβαίως, γνωρίζοντας το έργο της και εμπιστεύομαι την λειτουργία, αλλά και ξέρω ότι μπορεί να τη διαχειριστεί καλύτερα από οποιονδήποτε τη διαχείριση των απορριμμάτων, όχι μόνο σε επίπεδο δικό μας Δήμο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν και ήμουν και θα είμαι υπέρ της συνεργασίας με κάθε τρόπο, χωρίς να αφήνουμε υπονοούμενο ότι κάτι άλλο τρέχει. Όπως είναι το εύκολο να δημιουργούμε εντυπώσεις. Είμαστε υπέρ, είμαστε θετικοί. Ευχαριστώ. Κυρία Δέκα, το παιδί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς έχουμε στη Δυτική Μακεδονία μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους δήμους υπόλοιπους δήμους της χώρας που συντάσσουν έτσι τα δικά τους σχέδια. Ποιο είναι αυτή η ιδιαιτερότητα στη δική μας άποψη, είναι ότι ήδη έχει υπογραφεί η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανάμεσα στη Διάδημα και στον Ελάχτορα, όπου θα δημιουργηθεί ο χώρος διαχείριση των απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα, όταν γίνεται ένα σχέδιο όσον αφορά τη διαχείριση, το ερώτημα πάντα μπαίνει από ποιον, για ποιον γίνεται. Δηλαδή, ποιος θα αφηρηθεί πραγματικά από αυτό το έργο, ποιος θα βγάλει χρήματα και ποιος θα πληρώσει. Έτσι, πραγματικά τώρα θα πει κανείς ότι δεν είναι καλό να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό εννοείται. Ότι τα διαχείριση των απορριμμάτων είναι κάτι που αφορά και την υγεία, έτσι, των εργαζομένων και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στην καθαριότητα και μέχρι τώρα επικρατεί μια απαράδεκτη κατάσταση, έτσι, εκεί επικρατούσε να εξέλιξε σκοματερές, έτσι ανά την Ελλάδα, ο καθένας έδινε το σπίτι όπου υπήρχε. Αυτό λοιπόν, άρα η διαχείριση των απορριμμάτων και αυτό που φαίνεται μέσα στο σχέδιο, οι γραμμές που θέλουν να γίνουν για την ανακύκλωση και όλα αυτά, είναι πολύ σωστά. Το ζήτημα είναι ποιος θα πληρωθεί και ποιος θα πληρώσει. Κατά τη δική μας λοιπόν άποψη, επειδή τα σκουπίδια είναι ένας πολύ κερδοφόρος τομέας, για το κεφάλαιο για τους επιχειρηματίες και γι' αυτό έγινε και τους δει στη Δυτική Μακεδονία, η διαχείριση των απορριμμάτων, αυτοί που θα βγάλουν χρήματα είναι οι επιχειρηματίες και αυτοί που θα πληρώσουν είναι οι πολίτες. Ήδη το ζούμε με την αύξηση των τελών, βέβαια φέτος δεν αυξήθηκε, τα προηγούμενα χρόνια, με τα τέλη καθαριότητας. Λοιπόν, κακό σφαλό, εσεί τα ψηφίσατε. Τι είπατε, εμεί τα καταψηφίσαμε. Όχι, δεν είναι. Δεν λέμε. Εδώ, εμεί δεν αναφερόμαστε στη σημερινή δημοτική αρχή. Τα τέλη φοιτισμού και καθαριότητα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα αυξήθηκαν του Βελιγράδη. Όταν ενοποιήθηκαν ο ενιαίο Δήμο Βελιγράδη, από τότε ξεκίνησε η αύξηση και προχώρησε στην πορεία. Εμεί δεν λέμε φταίει ο ένα. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί είναι ανταποδοτικό, γιατί αυτά λειτουργούν μόνο με τα χρήματα των πολιτών. Αυτό προχώρησε ακόμη παραπέρα και το ζουν οι πρόεδροι του Ορεινού Όγκου, που δόθηκε ακριβώς από την έλλειψη προσωπικού, και αυτό δεν προβλέπεται νέο, αυτό θα συνεχιστεί, ένα μέρος από κομιτείες του Δήμου Γρεβενών, δηλαδή τον Ορεινού Όγκου και του Δήμου Θεοδόρου Ζιάντα, ένα μέρος, να την κάνει η ίδια η διάδειγμα. Εμείς λοιπόν επισημαίνουμε τον κίνδυνο που υπάρχει και νομίζουμε αυτή θα είναι η εξέλιξη. Πέρα από τη διαχείριση των απορριμμάτων που θα αναλάβει ο Ελάκτορας, θα αναλάβει στη συνέχεια και την αποκομιδή, αφού ήδη υπάρχει η αποκομιδή στο Δήμο της Κάρτης, κάποιους Δήμους που δεν είχαν υπηρεσίες καθαριότητας, άρα αυτό θα προχωρήσει παραπέρα και αυτό θα σημάνει
αύξηση των τελών για όλους τους πολίτες. Ένα δεύτερο κομμάτι που νομίζω εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι η φράση «πληρώνω όσο πετάω». Αυτό αναφέρεται και μέσα στο σχέδιο, γιατί είναι κατεύθυνση, έτσι δεν το καλύτερο στο κοινωνικό. Τι σημαίνει αυτό το «πληρώνω όσο πετάω»? Ότι όλες που πήρε το κάτω πρέπει να το πληρώσουμε. Ανταποδοτικότητα γι' αυτό. Έτσι, δηλαδή κάνουμε ανακύκλωση, βγάζουν χρήματα οι εταιρείες. Οι εταιρείες βγάζουν χρήματα. Με τι συνθήκες εργασίας. Και έχουμε το τέλος που είπε, το τέλος ταφής που αναφέρει ο Ευδήμαρχος. Είναι 35 ευρώ τον τόνο. Είναι σε αναστολή, αλλά προβλέπει αύξηση 5 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή το 2020 θα πάει 60 ευρώ τον τόνο. Από τη στιγμή που είναι ανταποδοτικά, αυτό κάποιος πρέπει να το πληρώσει. 65. Ναι, 65, ακόμα παραπάνω. Έτσι, ποιος θα το πληρώσει αυτό? Τι δημόσιες. Έτσι δεν είναι. Και επίσης, ψηφίστηκε ένας πολύ ωραίος νόμος τώρα τελευταία, που τι λέει? Ότι όσοι μεγαλοεπιχειρηματίες επενδύουν, λέει, αγοράζουν δημόσια περιουσία στα πλαίσια του ΤΑΙΠΕΡ, απαλλάσσονται από τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Παράδειγμα του Ελευθέρου Βενιζέλου στην Αθήνα. Αυτό τι σημαίνει? Παραπέρα, τώρα εμείς δεν έχουμε να πουλήσουμε και δεν θα βρεθεί στην πορεία, κάτι θα έχουμε κι εμείς εδώ. Έτσι, με βάση λοιπόν αυτό, τι φαίνεται? Ότι η πορεία πάει να πάνω στους δημότες, να πέσουν ακόμα περισσότερα βάρη. Και εδώ έχουμε και μία ωραίο παράδειγμα στην δυτική μου κοινωνία, ο περιφερειάρχης που ήταν λάβρος ενάντια στους δίκτυες, δεν θα αφήσουμε να περάσει πάνω του τόπο μας, επειδή γίνεται μεγάλος αντιλαμβανισμός για την πίτα, ποιος θα πάρει αυτό το κομμάτι, έκανε μια ωραία θεματική κολουτούμπα και τώρα είναι υπέρ τους δίκτυες. Εμείς λοιπόν θα το καταψηφίσουμε το σχέδιο με αυτή την έννοια, γιατί είμαστε κατά της ανακύκλωσης κλπ. Συμφωνούμε με τα υπόλοιπα, αλλά το ζήτημα είναι ποιος ωφελείται από όλο αυτό και όσο προχωράει αυτό το και όλα είναι κέρδος, δεν πρόκειται να λύνει τα ζητήματα. Τα ζητήματα λύνονται μόνο όταν βάζει μπροστά τις ανάγκες των ανθρώπων και το κράτος υπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Από τη στιγμή που το σημερινό κράτος υπηρετεί την ανάγκη του κέρδους, αυτά θα συνεχιστούν. Θα πάρουν και ως προβληματισμό, αφού είναι όλοι οι πρόεδροι των τοπικών ειδών, να τα θυμούνται αυτά. Και το τι θα εξακολουθήσει έτσι το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ, κυρία Ντάγκα. Δευτερόλεπτα. Δύο χρόνια. Απλά να διευκρινιστεί για να μην υπάρχουν εντυπώσεις. Δεν έχουμε να υπερασπιστώ κανένα τέτοια. Αλλά η δική μας είναι οικονομιούχος σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες, οι οποίες έχουν να πληρώσουν επρόσωπα και δεν έχουν την ξεχρηματοδότηση που έχει του συγκεκριμένου δίκτυου. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχει στιγματιζόμενη. Γιατί είχε επιτεθεί σε προγενέστερο χρόνο, πολλά χρόνια πριν. Και όσον αφορά την αύξηση των τελών, το ξέρει καλά ο αντίδημος του οικονομικών, υπήρξε μια στοχεία στον υπολογισμό της υπηρεσίας με το οποίο υπήρξε αύξηση των ανταποδοτικών τελών το 2017. Δεν είναι το 2015 και το 2016. Δεν υπήρξε αύξηση επειδή αυξήθηκαν τα τέλη από την διάδρομη ή κάτι άλλο. Τις γραμμές δημιουργούνται τέτοιες τρευλές εντυπώσεις. Ίσα-ίσα το πρώτο διάστημα θα είμαστε αρκετά κάτω σε σχέση με το πραγματικό που θα πρέπει να πληρώνουμε. Το λέω απλά για να μην υπάρχει παρανόηση στο μια καρδιά. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία. Σαν τι? Σαν πρόεδρο του Συμβούλου Εργαζομένων και του Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο, εργαζομένο στο Δήμο, θα αναφερθώ βασικά στη λειτουργία της μονάδας της εργασίας υποβλήτων που προβλέπεται από το τοπικό σχέδιο δράσης και θα διασκεδάζεται μέσω ζωή από το κυριάτομα και πρόκειται να λειτουργήσει σε δύο χρόνια από το σύνολο 17 μας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευάζεται σε εδάφια παλωτριωμένα από τη ΔΕΗ που παραπολύθηκαν σε διάφορα παράτηση αντιδράσεων των μετοίκων της περιοχής σε ΕΟΤΕΣ με τη θέσβεση να δέχεται και τα απόβλητα αμοιάνου της ΔΕΗ. Η σύμβαση με την κατασκευάστηκε την εταιρεία για 27 χρόνια. Θα δέχεται η επεξεργασία απόβλητα των Δήμων στην εταιρεία της ΔΕΗ και πιθανόν όχι μόνο, αφού είναι το μοναδικό εργοστάσιο που κατασκευάζεται.
και θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας 120.000 τόνων σκουπιδιών ετησίως. Δέσμευση των Δήμων θα είναι να παραδίδουν προς επεξεργασία 90.000 τόνων σκουπιδιών ετησίως, ένα διλήμματος που αυτή τη στιγμή δεν έχω ξεκάθαρο πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα. Ακούγεται από 35 μέχρι 65. Στις περιπτώσεις που δεν θα καλύπτουν το συγκεκριμένο τονάζ, θα μπαίνουν ρήτρες αποζημίωση που θα βαρύνουν τους Δήμους και φυσικά τους Δημότες. Η δέσμευση αυτή, το πιθανότερο να μην εκπληρώνεται από τους Δήμους, έχοντας ως δεδομένο ότι οι παραγωγές των αποβλήτων μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, είτε λόγω της κρίσης, αφού ο κόσμος καταναλώνει λιγότερα, άρα παράγει και λιγότερα απορρίμματα, είτε λόγω της αυξανόμενης ανακύκλωσης, που είναι υποχρέωση να φτάσει μέχρι το 2020 στο 60%. Θα επιβαρύνουν συνεχώς οι Δήμοι και οι Δημότες με τις σύγκρες αυτές και θα πληρώνουν χωρίς να παραδείγουν σκουπίδια. Εκτιμάμε ότι θέλουμε υπερδιπλασιασμό των δημοτικών μελών για τα ανταποδοτικά τη στιγμή που οι Δήμοι παρουσιάζουν μεγάλη στέρηση σε μια στιγμή που οι Δήμοι παρουσιάζουν μεγάλη στέρηση στην λύση των εξιδελών, ακόμα και μέσα σημερινά λόγια, τις σημερινές τιμές. Το σημαντικό δρόμο ζήτημα για μας είναι ότι οι Δήμοι απεμπολούν μια βασική θερμοκρατία. Μιλάω για την καθαριότητα που είναι θερμιλιακή καθαριότητα για την καταλήξη. Μετά την παραχώρηση της καθαριότητας των ορεινών και μέρους του καθαρισμού της πόλης στη διάλειμμα με τις γνωστές συμβάσεις θα έχουμε την εκμετάλλευση των χρυσοφόρων μέσα σε εισαγωγικά χρημάτων από κερδοσκοπικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Η παροχή, δηλαδή η υπηρεσιών καθαριότητας, μια κοινωνική παροχή, πλέον εμπορευματοποιείται. Έχουμε την εισχώρηση κερδοσκόπων επιχειρηματιών στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας, με συνέπειες ανθρώπινες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, για τους φυσικούς πόρους και για το εισόδημα χρηματών. Οδηγούμαστε με την ακρίβεια σε μοριστική παράδοση σε ιδιώτες του όργανου των υπηρεσιών καθαριότητας, εξέλιξη που βάζει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων σε συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία έχει απαξιωθεί, έχει αποψηλωθεί από μόνο προσωπικό και στέκεται ακόμα σε κάποιο επίπεδο μόνο χάρη στις συχνότητες προσπάθειες των ενδοχομένων των εργαζομένων. Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των προβλημάτων, στην επιβάρυνση των δημοτών μέσα από την άνοιξη των εμπορευματικών μελών και σε οποιοδήποτε άλλο χαράξει, όπως το τέλος αυτής και το πληρώνω όσο πετάω. Σαν Σύλλογος διεκδικούμε διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τους εργαζόμενους των εμπόδιων δομέας της καθαριότητας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η καθαριότητα είναι η κοινωνική παροχή, η οποία έχει μέσω για την κερδοσκοπία επιχειρηματικό ομίλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Που
σε κανένα δεν πρέπει, κανένα δεν έχει εντάξει και κανένα δεν θέλει να πάμε στου πολίτε αυξήσει. Μπορούμε να ψάξουμε τρόπο και να ενισχύσουμε την ανακύκλωση ώστε από εκεί ο Δήμο να έχει έσοδα και να μπορέσουμε να εξασκελίσουμε το όποιο πρόβλημα δημιουργείται σε αυτό το ζήτημα. Αν δεν κάνουμε το πρόβλημα, διαχείριση του πρόσφυγα. Αν δεν κάνουμε, αν δεν λειτουργήσει η μονάδα υπερεξεργασία απορριμμάτων, θα πρέπει να πληρώσουμε το 2020 35 ευρώ συν 65 πάνω στα 100 ευρώ τον τόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει, ο υπερπεριθερμασιασμός δεν υφίσταται. Υφίσταται μια άρτηση, η οποία όμως μπορεί να απορροφηθεί αν όλοι μας προσέξουμε και αρχίζουμε να ανακυκλώνουμε όπως πρέπει και ανεβάσουμε τις ποσότητες που χρειάζεται. Εάν πιάσουμε τους στόχους που πράγματι είναι φιλόδοξοι, δεν θα έχουμε καν αύξηση. Μακάρι να τους πιάσουμε, αλλά θέλει δουλειά, θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους μας και η δυσκολία έρχεται και στις πολλές τοπικές κοινότητες που έχουμε στην περιοχή μας, όπου είναι πολύ δύσκολη η αποκομιδή, γιατί δεν μπορούν να πάνε παντού, ούτε μαζεύονται σημαντικές ποσότητες στα χωριά. Όπως και να έχει, θα βρούμε τρόπους να τα απεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση και θα επιδιώξουμε οι αυξήσεις αυτές να είναι δυνητικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τριβέλη. Όπως είπατε, θα με έχει λήξει. Εκλείνεται για να μην ψηφία. Κάτι να σκληρώσει το κλειστά. Και προχωράμε στο τέταρτο θέμα, μεταφορά θέσεων στάθμευσης ταξί. Κύριε Παμέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έπειτα από πολύμινη και εξαντλητική διαλογική συζήτηση με τον Σύλλογο Διοικητών Ταξί, καταλήξαμε ευτυχώς στη σημερινή πρόταση που θα σας παραθέσω ευθύς αμέσως. Στόχος του Δήμου είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της πόλης με ασφαλή επιβίβαση από αποβίβαση επισκεπτών που θα έχουν πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα όμως, γιατί διαφορά και τον ίδιο το Σύλλογο Διοικητών Ταξί, στόχος είναι να μην ασκηθεί κάποια δίωξη τουλάχιστον από το χώρο της πλατείας της εταιρείας. Ένα μικρό ιστορικό από τον Νοέμβριο ακόμη που ζητήθηκε η άποψη και της τοπικής κοινότητας και της τοπικής κοινότητας η οποία συνηγόρησε στην πρόταση που θα σας εκθέσω αλλά και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που ομοθόμως έλαβε την απόφαση πρώτον να μετακινηθεί η πιάτσα Ταξί από το ύψος της εθνικής αντίστασης έως και στην Μακεδονομάχων έναντι της κάβας του Μπέγκου. Ταυτόχρονα να κατεργηθεί η στάση τουριστικών λεωφορείων απέναντι από τον Καραθάνο και η κατάργηση της απέναντι στάσης έναντι μπροστά από την Τράπεζα Πυρίως. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν σημερινό, έπειτα από εισήγηση και των ίδιων ιδιοκτητών Ταξί, ως τελική πρόταση έχει ως εξής. Η έναρξη της κίνησης της πιάτσας Ταξί θα είναι μπροστά στην Τράπεζα Πυρίως, όπου θα παρακολουθούν επίσης 3-4 θέσεις και ταυτόχρονα παραμένει ο χώρος της εθνικής αντίστασης μέχρι τη Μακεδονομάχων στο ύψος της Κάμας, ο κάτω της Παγκόσμιας Δημοσίου και μέχρι το χώρο της Κάμας Δημοσίου. Υπάρχουν στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα 13 θέσεις στο συγκεκριμένο σημείο και άλλες 4 θέσεις, 3-4 θέσεις στην Τράπεζα Πυρίως, άρα μιλάμε για 17 τουλάχιστον θέσεις. Αυτή τη στιγμή είναι 14. Δια 15. Ίσα-ίσα, στη συγκεκριμένη περίπτωση και συζητώντας και με την τροχιά, επειδή είχαν προηγηθεί οι κλοπές στην τράπεζα, βολεύει ακόμη περισσότερο το να μην υπάρχουν υψηλά αυτοκίνητα μπροστά στον χώρο. Ταυτόχρονα μιλάμε τώρα και για τη δημιουργία άλλων δύο θέσεων τουριστικών λεωφορείων από το Ρνόι έως προς το περίπτερο του Ζώου. Κάποιο να δεις. Πρέπει μια παρατήρηση. Τα λεωφορεία να μην έχουν μόνο στάση. Στάση. Είναι στάση. Είναι στάση.
Παραπηγαίνω στο πάρτι και ξανά έχω τα αποφεύγω. Να συμπληρώσω ότι τις ημέρες της Λαϊκής παραμένουν το καθεστώς της Παρασκευής. Παρακαλώ. Για τα λεωφορεία τελικά πόσες θέσεις ήταν. Γιατί καταργούνται δύο. Μία στην Τράπεζα Ψηφιώνας και μία πέντε του Περαδάνου. Από τη στιγμή που δεν θα παρκάρουν, απλά θα ξεφορτώνουν τα φορτώματα, είναι σε κάποια άλλη ερώτηση που θα της είναι, όπως καλά έκανε. Και ένα άλλο ζήτημα. Το απόγευμα στις Πέμπτης, σε φορτώνους του λαϊκού. Όχι, είναι πρακτικά ζητήματα. Το απόγευμα της Πέμπτης, σε φορτώνους του λαϊκού. Τι θα γίνει τότε. Μην πλαγώνουν στο ξύλο οι καθηγητές της συζήτησης. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα ζήτημα, γι' αυτό θα τις δημιουργήσουμε. Στον κανονισμό... Στον κανονισμό λαϊκών αγορών είχαμε ψηφίσει το να ξεπαρκώνουμε μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Και αυτό ισχύει στον κανονισμό, αν δεν θυμίστε. Και συνεχίζει και παραμένει. Τώρα, επειδή ας πούμε προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες, εντάξει, πιστεύω ότι με συνεννόηση μπορούμε να γίνουμε. αλλά μην πάμε τώρα με το σκληρό νόημα της κανονιστικής απόφασης. Αντικειμενικά. Μετά τις 11 δεν μπορεί να ξεφορτώσει κανένας το βράδυ. Όλοι ξεφορτώνουν μετά τις 5-6 το απόγευμα. Θα δημιουργείται θέμα. Θα δημιουργείται και κανονιστική πράξη. Ναι, θα δημιουργήσει θέμα. Δηλαδή, από τις 5 το απόγευμα κλείνει η πλατεία εδώ. Δεν κλείνει η πλατεία. Δεν μπορεί να παρκάρουν. Δεν κλείνει. Δεν μπορείς όμως και κάποιον να του πεις ξεφόρτωση της 11. Δεν μπορεί να ξεφόρτωση πάνω για τις 5 το απόγευμα. Δεν γίνεται να ξεφόρτωση. Εσείς κύριε πρόεδρε στο ιατρείο, πότε πάτε, ήταν τις 12 το βράδυ. Ε, καλά μου, και αυτοί άνθρωποι. Σωρές, κάτσε, πάτε. Εμείς θα πάμε κατά τις επίσης. Είναι απαράδεκτο. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Κάθε Πέμπτη, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Είναι απαράδεκτο κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 5 η ώρα να στείλονται και σε κατασκευές, θα πέσει κανένας συνάδελφος και θα σκοτωθεί. Θερμή παράκληση να πάρουν πιο άλλα. Δεν μπορεί να κλείνουμε δηλαδή από τις περίπτωση 6 ώρα τα απόγευμα. Άντε ξεφορτώσε το μικρό, θα φύγουν τα ταξίδια. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει κανονισμός στον οποίο εμείς ψηφίζουμε. Για κανονισμός πράξη δεν υπάρχει. Και εσείς κύριε Παπαδάκη. Όλοι μαζί ψηφίζουμε. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο. Γιατί ξέρω τι συμβαίνει. Πρόεδρε. Θέλεις να μιλήσεις. Εντάξει, συμφωνούμε. Όταν δεν φωνήσω, δεν φωνήσω. Τώρα ψηφίζουμε. Κυρία Τάκη, ομόφωνα. Ομόφωνα. Εμείς αφού σε φωνούν ψηφίζουμε, επισημαίνουν αυτό που επισημαίνουν. Ωραία, ωραία. Θα δημιουργηθούν προβλήματα. Γιατί και έξι να μου ψηφωτώ, το ψηφωτώ στο 9. Τα ταξί φεύγουν μετά τις 12 το βράδυ. Έχετε την ευθύνη του κάποιου όσου σα πειράζει. Τα ταξίδια δεν φάγουν κανένα φορά. Α, κοίταξε. Ευθύνε δεν είναι κανένα να εφαρμοστεί ο κανονισμό. Και μετά και σε. Η υγεία στο λαϊκό. Μην μεταφέρω τι ευθύνε τη πράξη όλων. Υπάρχει κανονισμό στην λειτουργία τη λαϊκή. Αναφέρει τα ωράρια και πάρα πολύ απλά. Είπαμε να πάμε να πούμε μια συνέντευξη. Μετά τι 7-8 ο αριθμό των ταξίδιων είναι δραματικά. Μέχρι 4-5 ταξίδια. Οπότε μπορεί να υπάρχει διαδικασία και να κατεβάσουν θέμα κλείνει, ψηφίζω το ομόφωνα. Προχωράμε σε επόμενο θέμα. Έκκληση του πρώτου σχεδίου αναμόρφωσης του υπολογισμού οικονομικού έτους 2016, επικαιροποίηση. Κυρία Τάκα, σας παρακαλώ. Όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Μάθω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία είναι επικαιροποίηση του υπολογισμού, οπότε αυτό που ψηφίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή το πρωί, να ψηφιστεί και σήμερα για να αρχίσουμε να πληρώνουμε τις οποίες που έχει να πει. Δεν έχει κάτι αλλαγή.
Αθήνα και επικοπές προϋπολογισμού. Φαντάζομαι ότι δεν έχει ρωτήσει έτσι. Παρακαλώ. Την επιφύλαξη που είπε ο παραδέχτης και το ΠΟΕ και έχει να κάνει με τα ανταποδοτικά που εκ παραδομής και από λάθος έχουν μπει και δεν έχει βρεθεί τρόπος πώς θα επιστραφούν στο ΠΟΕ. Πώς θα επιστραφούν αυτά τα κράτη. Από λάθος θα επιστραφούν. Από λάθος θα επιστραφούν. Η αύξηση που είχε γίνει το 2015, φέτος ο παιδευτής ήταν λάθος. Έφυγε. Δεν την αφαιρέσαι. Αυτό είναι η αίσθηση. Και γι' αυτό έχουμε ένα αποτελεσματικό τεράστιο σε σχέση με το πολύ που πάει κάπου. Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε στην πρώτη. Να βρούμε ένα τρόπο ώστε να επιστραφεί στον κόσμο. Αυτό θα το κάνουμε κάπου. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, το είπαμε και στην Οικονομική Επιτροπή και πριν το καταψηφίζουμε. Και όταν ο Δήμος έχει τόσο φιλές προστρίβεις, δεν υπάρχει επιθεματικό. Ο επιθεματικό είναι λογιστικό. Γιατί έλεξε το έτος, δεν πρόκειται να πληρωθεί, ο πληρωθεί στο επόμενο. Πρέπει να δείτε λίγο μικρά τέτοια του ο Δήμος τώρα. Δεν έχουμε πλεόνα. Κύριε Αντάκα, στο διατάκτα καταψηφίζομαι. Καταψηφίζομαι. Έχουμε θέμα μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος και ισόγειου της Μαρχείου του Δήμου Κορεβάνου. Έτοιμα κυρίου Ιωάννη Καραγιάννη. Κύριε Αδάμου. Εδώ είναι μια έτσι ο κύριο Καραγιάννη για μείωση κατά 20% του ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει, δεν έχει μισθώματος φυλές, οπότε όπως η άλλη. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και μπαίνουμε στο ένα το θέμα. Λήψη αναγκαστικών μέτρων δύσκολη πρόθεσμων εφηρών προ το Δήμο Κορεβάνου. Λοιπόν, η λήψη αναγκαστικών μέτρων είναι υποχρέωση τη οικονομική υπηρεσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο, δηλαδή η οικονομική υπηρεσία θέλει την πολιτική κάλυψη. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος εδώ, της οικονομικής υπηρεσίας, δεν θα συζητηθεί καν το θέμα. Μα δεν θα συζητηθεί το θέμα. Απλά το βάλα μόνο και μόνο για να ακουστεί και στις άλλες υπηρεσίες. Γιατί φτάνουμε θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν υπάρχει λόγος να φτάσουν. Έτσι το λέω. Παρακαλώ. Πρέπει να λάβει οποιαδήποτε μέτρα βάση νόμου. Έτσι. Δεν είναι αφού εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο λέει όχι. Θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή αν λέγαμε εμείς όχι, δεν θα γινόταν. Θεωρώ δεδομένο αυτό. Διαγράφεται το ένα το θέμα. Και παίρνω όμως το δέκατο θέμα. Καθιέρωση παγκόσμια καλησπέρα σε ελληνική γλώσσα και παιδεία και έγκριση τη κοινωνία. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν. Έκανα μια αναφορά να ακουστεί ότι πλέον οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει κάθε φορά που είναι να πάρουν κάτι στις πλάτες τους να καθόρισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνω όμως τη σοβαρότητα του πράγματος. Όλα τα πράγματα είναι σοβαρά. Κατάσχεση λέει. Και τι να κάνουμε, κύριε Λέγκα. Δηλαδή όταν υπάρχει κάποιος μπροστά 100.000 ευρώ. Αυτό είναι. Πάνω από 500 όμως να λέει. Διαβάστε. Δηλαδή, για το συζητάμε για την κυρία. Δεν το συζητάω καν. Δεν μπορώ να κάνω παρέμβαση. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι θα το συζητάμε καν. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην κυρία Δία. Δεν θέλουμε να το συζητήσουμε. Απλώ θέλουμε να είναι ότι μπορεί να πάρει θέση μια αρμόδια. Μα δεν το συζητάμε.